Με αφορμή τη σημερινή μέρα, ως ΚΚΕ θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση σε κάθε γυναίκα, σε κάθε άνθρωπο που έχει εγκλωβιστεί στα πλοκάμια του τράφικιν. Το αποκρουστικό πρόσωπο της πιο αποτρόπαιας μορφής εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο ήρθε στο φως πρόσφατα με την υπόθεση της νεαρής κοπέλας από την Ηλιούπολη. Κυρίως όμως ήρθαν στην επιφάνεια ξανά αμήλικτα ερωτήματα για την κρατική ευθύνη, για υποδομές και υπηρεσίες, για την πρόληψη, την καταπολέμηση αλλά και την ουσιαστική στήριξη των θυμάτων. Πρώτον, πώς θα στηριχθεί μια γυναίκα θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης όταν υπάρχουν μόλις 20 ξενώνες σε όλη την Ελλάδα για το σύνολο των κακοποιημένων γυναικών? Πώς θα αναπτυχθεί η σχέση εμπιστοσύνης του θύματος με τους ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, άλλους επαγγελματίες, όταν δεν υπάρχει σταθερό μόνιμο προσωπικό στις αντίστοιχες δομές, παρά μόνο συμβασιούχοι? Αντί να εξασφαλιστεί γενναία κρατική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη τέτοιων υποδομών σε όλη την Ελλάδα, η σημερινή κυβέρνηση διαγωνίζεται με το ΣΥΡΙΖΑ για το ποιο κόμμα διατήρησε καθυλωμένο το δίκτυο των κρατικών υποδομών και υπηρεσιών για την προστασία των κακοποιημένων γυναικών, που τελικά η χρηματοδότησή τους εξαρτάται κυρίως από ευρωπαϊκά κονδύλια και αυτά με ημερομηνία λήξης. Οι συγκεκριμένες πολιτικές πρακτικές αποτελούν πιστή υλοποίηση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λογαριάζει τις συνέπειες της βίας κατά των γυναικών, όπως και τα μέτρα προστασίας των θυμάτων, με τη λογική του κόστους για το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Πώς θα σταθεί στα πόδια της μια γυναίκα που αντιμετωπίζει το φυσικό καταναγκασμό από εγκληματικά κυκλώματα όπως απειλές, ακόμα και για την οικογένειά της, εκβιασμοί για χρέη κλπ, όταν σήμερα απουσιάζουν κρατικές υποδομές για τη θεραπεία του τραύματος? Είτε μια γυναίκα έχει κάνει το βήμα να προχωρήσει την καταγγελία, είτε όχι. Έτσι καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα, ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο στον εντοπισμό, τη στήριξη, ακόμα και στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, εκπαίδευση του δικαστικού σώματος, των σωμάτων ασφαλείας, έχει αναλάβει ένα πολυδέδαλο και αποσπασματικό δίκτυο ΜΚΟ. Αυτή η αποσπασματική αντιμετώπιση ενός τέτοιου σύνθετου ζητήματος αποτελεί ένα ακόμα εμπόδιο στην αποκάλυψη των διάφορων εγκληματικών κυκλωμάτων και στην τιμωρία των δραστών. Αλλά και πώς θα βρει το κουράγιο μια γυναίκα να καταγγείλει τους εκμεταλλευτές της, όταν με τις αλλαγές του ποινικού κώδικα επικυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ οι μαστροποί διώκονται μόνο για την εμπορία ανθρώπων, εφόσον δηλαδή αποδειχθεί ότι υπάρχει κακοποίηση? Οπότε, αν θεωρηθεί ότι υπάρχει συνένεση της γυναίκας, δεν υπάρχει καν δίωξη, ρίχνοντας τα μαλακά τους ενόχους. Όμως τα δίκτυα της βίας και του εξαναγκασμού, πολλές φορές αόρατα, δεν αναπτύσσονται σε κοινωνικό κενό. Οι αιτίες που οδηγούν γυναίκες, ακόμα και άντρες και παιδιά σήμερα, να πουλήσουν το σώμα τους έναντι αμοιβής, είναι οι οικονομικοί, κοινωνικοί καταναγκασμοί που γεννά η καπιταλιστική κοινωνία, η ανέχεια, ο περιορισμός της σεξουαλικότητα. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στην οργανωμένη προσπάθεια να ενισχυθούν οι πλαστοί διαχωρισμοί ανάμεσα στο τράφικινγκ και την πορνεία, όπου η καταναγκαστική πορνεία αξιοποιείται ως μοχλός για να επεκταθεί η νόμιμη. Τρίτον, πώς θα προστατευτούν τα παιδιά από τα κυκλώματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης μέσω του διαδικτύου? Το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου όχι μόνο δεν απαντά σε αυτή την υπαρκτή ανάγκη, αλλά δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια. Όταν η προστασία των παιδιών από τόσο επικίνδυνες εγκληματικές πράξεις ανατίθεται με προκλητικό τρόπο στη διακριτική ευχέρεια των μεγάλων ομίλων του διαδικτύου και των επικοινωνιών. Ο κανονισμός μεταφέρει ουσιαστικά την ευθύνη για τον εντοπισμό περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και την προστασία τους, καθώς και τη δίωξη των δραστών από το κράτος στους παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών. Η εμπειρία όλου του προηγούμενου διαστήματος έχει αποδείξει ότι αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι όχι μόνο δεν ενδιαφέρονται για την προστασία των παιδιών, αλλά αντίθετα στο κυνήγι του κέρδους γίνονται φορείς διευκόλυνσης και πολλαπλασιασμού των εγκλημάτων σε βάρος τους. Αλήθεια, πώς θα εξασφαλιστεί η ολόπλευρη στήριξη των παιδιών όταν οι τεράστιες κρατικές ελλείψεις στις δομές παιδικής προστασίας όσο και στις κοινωνικές υπηρεσίες δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες συνολικά των απροστάτευτων παιδιών? Όταν δεν υπάρχουν εξειδικευμένα κέντρα για παιδιά θύματα τράφικινγκ? Όλα αυτά εκφράζονται με πιο τραγικό τρόπο στις περιπτώσεις των γυναικών και των παιδιών προσφύγων, που ζουν στα διάφορα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και είναι αντικειμενικά πιο ευάλωτοι στα κυκλώματα τράφικινγκ.
Η έκθεσή τους σε κάθε κίνδυνο, σε ψευδείς υποσχέσεις και κυκλώματα, μεγενθύνεται με την πρόσφατη Κία που ανοίγει διάπλατα το δρόμο για απελάς στην Τουρκία και βάζει νέους κόφτες σε αιτούντες άσυλο. Κάνει ουσιαστικά ευχολόγιο τη διεθνή προστασία. Τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, κορίτσια και αγόρια που κινδυνεύουν να πέσουν στα δίχτυα των κυκλωμάτων, έρχονται από χώρες που αιματοκυλίστηκαν από διάφορες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους, με τη συμμετοχή και της χώρας μας. Η σημερινή συζήτηση, λοιπόν, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άλοθη για τις ευθύνες διαχρονικά των κυβερνήσεων στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς. Τελικά, το πιο αμήλικτο ερώτημα που τίθεται είναι τι προοπτική ανοίγεται για τις γυναίκες που καταφέρνουν να απεγκλωβιστούν από τα δίχτυα του τράφικιν. Γιατί το κύριο ζήτημα για να νιώσουν ασφαλείς είναι να είναι οικονομικά και κοινωνικά ανεξάρτητες. Για να έχουν τη δυνατότητα να αντισταθούν και να αποκρούσουν τη βία κάθε μορφής, είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών τους. Δηλαδή να εξασφαλιστεί το καθολικό κοινωνικό δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, στην αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, πρόνοια, σύγχρονη ασφαλή στέγη και άλλα. Εμπόδιο σε αυτή τη δυνατότητα αποτελεί η οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας με κίνητρο το κέρδος που εμπορευματοποιεί κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής. Επομένως, η εμπορία ανθρώπων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο με την αναγκαία ενημέρωση και αποφασιστική καταδίκη των περιστατικών. Μαζί με την καταδίκη των δραστών από τη δικαιοσύνη, χρειάζεται να δυναμώσει ο συλλογικός αγώνας του εργατικού λαϊκού κινήματος για να ξεριζωθούν οι οικονομικές αιτίες που γεννούν και αναπαράγουν το τράφικιν, δηλαδή το σύστημα της ταξικής εκμετάλλευσης και καταπίεσης που πάνω του οικοδομείται και η πρόσθετη καταπίεση των γυναικών. Σε αυτόν τον αγώνα μπορεί να ανθίσει η αλληλεγγύη, η ανδιοτέλεια, ο σεβασμός του ανθρώπου του καθημερινού μόχθου, οι πραγματικά ισότιμες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ.